νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε, λείπει πάρα πολύ κόσμο από την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Και αν μένει αυτό ο κόσμο. Αυτό που είναι ο κόσμο, εκεί στο παγκάκι αναρωτιόμαστε, πού είναι. Αυτό ήθελα να συνεχίσω. Αν μένει λοιπόν αυτό ο κόσμο, λείπει αυτή τη στιγμή, επειδή πράγματι έχει πάει κάπου και έχει σκοπό να ξαναγυρίσει, τότε τα πράγματα έχουν καλώ. Ναι. Αλλά αν αυτό ο κόσμο που έφυγε, έφυγε άπαξ για παντό, τότε τα πράγματα μάλλον δυσκολεύουν. Ναι. Και φοβάμαι ότι ισχύει το δεύτερο. Και φοβάμαι ότι ισχύει το δεύτερο, λέει ο πρόεδρος. Γενικώς το καλοκαίρι, όντως, κύριε Πανταζή, είχε λιγότερο κόσμο. Έφυγαν στα χωριά τους οι άνθρωποι, ή διακοπές, ή διαπαντός. Με αυτό τον κόσμο, πολύ λίγα πράγματα. Και πάντα κάνουμε τη σύγκριση και με το περσινό καλοκαίρι και με το προπέρσινο. Αν δίνατε ένα χαρακτηρισμό για το φετινό, τι θα λέγαμε. Το περσινό το καλοκαίρι, κύριε Ανσούλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να το συγκρίνουμε με κάτι. Γιατί θυμάστε, πέρυσι ήταν η περίοδος όπου είχαν επιβληθεί τα capital, capital controls. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Ο δικαιολογημένος πανικός σε όλους. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα προφανώς και έχει τον αντίκτυπο στην αγορά. Ναι. Φέτος τα πράγματα ήταν αρκετά πιο χαλαρά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά πήγε καλά. Μέσω συζητήσεων που κάναμε. Έχει όμως μια αξία. Πέρσι με capital controls, φέτος όχι πάλι με capital control, αλλά όχι με τον πανικό τον αρχικό. Ναι, το μόνο το οποίο έλειπε φέτος ήταν ο πανικός. Ναι. Γιατί τα capital controls εξακολουθούν να υπάρχουν και παρά τις όποιες εξαγγελίες περί χαλάρωσης, αυτό το οποίο αφορά τους πάντες ή τουλάχιστον τους περισσότερους είναι το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις ανάληψη 420 ευρώ την εβδομάδα ή 840 τις δύο εβδομάδες. Συνεπώς νομίζω εκεί τελειώνει όλη η συζήτηση. Ναι. Με αυτή τη λογική λοιπόν. Τώρα δεν θα υπάρχει ούτε αυτό, διότι έρχεται και το πλαστικό χρήμα, οπότε μέσα από την κάρτα κτλ. Αυτό θα σας διευκολύνει, θα σας. Άλλο. Θα ανεβάσει, θα κατεβάσει τη δουλειά, τι πιστεύετε. Άλλο ένα ζήτημα, κύριε Ανσούλη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή την ύπαρξη το μηχάνημα, αυτού του μηχανήματος, το οποίο θα πρέπει ο καθένας να το έχει στο κατάστημά του, θα έχει και ένα λειτουργικό κόστος, έτσι. Την προμήθεια της τράπεζας για την ιστορία αυτή. Ναι. Επομένως, άλλη μια επιβάρηση για την επιχείρηση και κυρίως για τη μικρή επιχείρηση. Τώρα, το αν θα βοηθήσει ή όχι, αυτό θα το δούμε στην πορεία του χρόνου. Όταν έρθει, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί και ο σχετικός νόμος. Να μείνουμε στο θέμα μας λοιπόν, και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τα ξαναπούμε για τα άλλα. Πώς θα χαρακτηρίζαμε το φετινό καλοκαίρι και τις εκτός για την Καστοριά λοιπόν, κύριε Πανταζή? Κοιτάξτε, σαφώς και υπάρχει μια στασιμότητα, εγώ θα λέγα, για να μην πούμε πάλι στάσιμο για πτώση και για τέτοια. Έτσι. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για τους περισσότερους από εμάς. Ή τουλάχιστον δεν πήγαν έτσι όπως θα ήθελε ο καθένας από εμάς να πάνε. Έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε τι κινήθηκε καθένας περισσότερο. Επειδή παρά το γεγονός, τι έχουμε παρατηρήσει, παρά το γεγονός ότι ήταν δίσεκτο έτος, έγιναν αρκετοί μάλλον γάμοι φέτος. Και όταν γίνεται ένας γάμος ή βαφτίσκη και τα λοιπά, κινείται λίγο η αγορά. Κανένα φόρεμα, κανένα δώρο. Κρατάτε στατιστικά. Τα κρατάει η Μητρόπολη. Γιατί προχθές έβλεπα μια δημοσίευση στο site το δικό σας, το οποίο μιλούσε για στατιστικά των παιδιών τα οποία πέρασαν στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια, βέβαια. Και επειδή προφανώς θα υπάρχουν και κάποια παιδιά από τους αδέλφους, να πούμε τα συγχαρητήριά μας. Βέβαια, σίγουρα. Και μπράβο τους. Και είπαμε τις πόλεις και γράψαμε, μετρήσαμε όλα τα παιδιά της πόλης τα λοιπά και γράψαμε ακριβώς σε ποια πόλη πάει και πόσα παιδιά πηγαίνουν. Ναι, και νομίζω ότι αυτό για πρώτη φορά ανακοινώθηκε έτσι. Αυτό για πρώτη φορά το κάναμε από μόνοι μας. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει ποτέ κάποιος άλλος. Το κάναμε από μόνοι μας πρώτη φορά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Ήταν μια πρωτοτυπία μας και αφού άρεσε θα την επαναλάβουμε να είμαστε καλά και του χρόνου. Είναι καλά τέτοια στοιχεία να βγαίνουν στην επιφάνεια, κύριε Ανσούλη. Ναι. Καλά. Για να ξέρουμε πού πάμε. Και μάλιστα στοιχεία τα οποία είναι ευχάριστα. Έτσι, γιατί από την άλλη τη μεριά, από το δικό μας το κομμάτι, βγαίνουν στοιχεία τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Ναι. Έχουμε κλεισίματα μαγαζιών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρεις ταμπέλες με τη λέξη κλείνουμε είναι αναρτημένα σε κάποια από τα καταστήματα. Δηλαδή υπήρξαν τρία τουλάχιστον καταστήματα που περίμεναν να δουν τι θα γίνει με εκποίηση προϊόντων τους ίσως και στις εκτόσεις και βάλαν κλείνουμε οριστικά. Νομίζω πως ναι. Και είναι άσχημο αυτό. Χωρίς υπερβολή δηλαδή. Στον αντίποδα έχουμε κάποια πληροφορία για να ανοίγει κάποιο εμπορικό. Κοιτάξτε, με αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον στα δικά μας τα δεδομένα, έχουμε 4 ή 5 καινούργιες εγγραφές. Mm-hmm. Αλλά είναι σαφές, κύριε Ανσούλη, ότι τα κλεισίματα σε αιτήσια βάση είναι πολλά περισσότερα από ό,τι ήταν.
Πολλά περισσότερα. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, όμως μπαίνουμε και στον Σεπτέμβριο και τι εννοούμε με αυτό, το λέμε συνήθως στο τέλος των καλοκαιρινών εκτόσεων. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας φοβερά δύσκολος μήνας, θα έλεγα και ο Οκτώβριος, λόγω και πανηγυριού. Σχεδόν αυτούς τους μήνες δεν μπαίνει άνθρωπος στα καταστήματα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί όλοι λένε, άντε να πάρουμε κάτι και από το πανηγύρι, είναι η συνηθισμένη έτσι φράση. Και θα μπορούσε κάποιος, κύριε Αντσούλ, να συμπληρώσει και αυτό το οποίο λέτε εσείς. Δηλαδή και μία από τις αιτίες είναι και αυτή εδώ. Και αυτή εδώ. Πιστεύετε ότι θα σας επηρεάζει σε τέτοιο μέγιστο βαθμό για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ίσως και Νοέμβριο, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Νομίζω πως ναι. Και θα έλεγα ότι επηρεάζει μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου ίσως. Λίγο πριν τα γιορταστικά. Τις γιορταστικές. Θα πάρει υποτίθεται κάτι καλύτερο ο κόσμος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εξάλλου, κύριε Ανσούλη, δεν είναι μόνο η λειτουργία του πανηγυριού. Έτσι. Αυτή την περίοδο ο καθένας από εμάς έχει να ανταπεξέλθει σε ένα απίστευτα βαρύ φορτίο από υποχρεώσεις. Μόλις χθες βγήκαν τα χαρτιά του έμφυα, μόλις χθες. Με όποιους συζητήσεις δεν ακούς μια καλή κουβέντα. Όλοι είναι προβληματισμένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι, όλοι είναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Είναι και η κακή ψυχολογία των τελευταίων ετών που επιδεινώνεται. Το αντίκτυπος αυτός όμως στο πρώτο σημείο που χτυπάει είναι στην αγορά. Έτσι. Το έχουμε πει κι άλλες φορές. Κατά 50% για να μην πούμε και περισσότερο. Είναι ψυχολογία η αγορά. Στην αγορά είναι ψυχολογία. Είναι ψυχολογία. Είναι ψυχολογία. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, μένουμε σε αυτά. Θα τα δούμε και για τον Σεπτέμβριο και για εκείνες τις ημέρες. Από εδώ και πέρα, από αύριο, υπάρχει. Α, να το ρωτήσουμε και αυτό. Θα υπάρξει και κάποιο δεκαήμερο μετά τις θερινές ή ναι, όχι. Συνήθως μετά το τέλος των περιόδων των εκτόσεων, ναι. Είτε αυτές είναι οι τακτικές, είτε αυτές είναι οι ενδιάμεσες εκτόσεις, πολλοί από τους συναδέλφους μπαίνουν στη διαδικασία της των προσφορών, το δεκαήμερο προσφορών. Του γνωστού δεκαήμερου των προσφορών. Εσύ. Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους συναδέλφους θα το κάνουν και αυτή τη στιγμή. Αυτό θεωρητικά αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 10, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις περιόδους των προσφορών οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι τα προϊόντα τα οποία θα βάλουν με χαμηλότερες τιμές να μην ξεπερνάνε το 50% των προϊόντων τα οποία υπάρχουν. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα, είναι το 50% ή μέχρι το 50%. Έτσι.